Είμαστε με τον Διευθυντή του Μουσείου Τεριάν, κύριο Κώστα Μανιατόπουλο, και πρόκειται να συζητήσουμε για την πρόσφατη έκθεση στην οποία συμμετείχατε στο Ηράκλειο. Τι θεματική είχε η έκθεση αυτή και στο πλαίσιο ποιας συνεργασίας βρεθήκαμε στο Ηράκλειο? Αυτή η έκθεση είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού, ή μάλλον άρεσε σε μια σκέψη ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, ναι μεν, είναι κάποιες εκδηλώσεις που είναι για το κοινό, για εδώ μέσα στην Λέσβο, αλλά το σημαντικότερο τουλάχιστον για το μουσείο είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε προς τα έξω, αυτή η εξωστρέφεια δηλαδή, ώστε να υπάρχουν πολλοί ενδυνάμοι επισκέπτες, οι οποίοι θα ενδιαφερόταν να έρθουν να δουν, να γνωρίσουν τη Λέσβο, τους θησαυρούς πολιτιστικούς που υπάρχουν και μεταξύ αυτών και το μουσείο. Οπότε σκεφτήκαμε από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από 2-3 χρόνια, ότι καλό θα ήταν να ετοιμάσουμε ένα πολύ μικρό μέρος, αλλά αντιπροσωπευτικό, τη συλλογή, ώστε να μπορέσουμε αυτό να είναι μια ολοκληρωμένη, τέλος πάντων, παρουσίαση από τα έργα που είχαμε στην αποθήκη της Κελιός, που θα μπορεί να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι η δεύτερη ουσιαστικά έτσι παρουσίαση. Η πρώτη έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε στην Αίγινα, που είχε πολύ επιτυχία, και τώρα στο Ηράκλειο, που εντάξει, αν σκεφτείτε ότι το Ηράκλειο είναι μια πόλη που περνάνε τουλάχιστον 3-4 εκατομμύρια τουρίστες το καλοκαίρι, κάποιο ποσοστό βέβαια, όχι όλοι αυτοί, θα μπορέσουν να δουν κάποια πράγματα και να δουν και την Λέσβο, ότι διαθέτει κάποια ενδιαφέροντα, τέλος πάντων, στοιχεία που μπορούν να επισκεφθούν. Τι θεματική είχε η έκθεση αυτή? Είναι αντιπροσωπευτική της συλλογής. Δηλαδή είναι 2-3 χαρακτικά από κάθε καλλιτέχνη. Δεν βγάλαμε Θεόφιλο για λόγους κάπου, εντάξει, ήταν πιο περίπλοκο το θέμα, αλλά είναι από κάθε καλλιτέχνη. Δηλαδή υπάρχουν έργα αντιπροσωπευτικά του Σαγκάλ, του Ματίς, Πικάσο. Η έκθεση στο Ηράκλειο τι τίτλο είχε? Λόγος και εικόνα. Ουσιαστικά είναι αυτό που έκανε, δηλαδή, ότι ταιριάται να βάλει τους καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν πάνω σε κάποια κείμενα που υπήρχαν. Ουσιαστικά αυτό που έχει το μουσείο, που είναι το μοναδικό, ας πούμε, μπορεί και σε ένα επίπεδο όχι μόνο ευρωπαϊκό, αλλά και περισσότερο, όσον αφορά θεματικά, δηλαδή χαρακτηρική και η εποχή του μοντερνισμού. Είναι η προσπάθεια αυτή, οι καλλιτέχνες να μπορέσουν να συνδυάζουν το λόγο και την εικόνα και να ζωγραφίσουν, να δημιουργήσουν, τέλος πάντων, έχοντας κάποια επαφή με τα κείμενα, όπως αυτό που γινόταν στα μεσαιωνικά χειρόγραφα. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του Τεριάν και ουσιαστικά αυτό είναι και το αντιπροσωπευτικό του, σαν τίτλος, τέλος πάντων, που θα μπορούσαμε να βάλουμε σε αυτά τα έργα που παρουσιάζονται από το μουσείο. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα μεταξύ εικόνας και λόγου. Ερχόμενος κάποιος στο μουσείο του Τεριάν, τι θα δει, ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα και ποιοι καλλιτέχνες φιλοξενούνται? Είναι χαρακτηριστικό τουλάχιστον αυτό που ήθελε να πετύχει ο Τεριάν, και ουσιαστικά το πέτυχε, αν δεχτούμε ότι είναι παγκοσμίως κάπου αποδεκτό σαν σημαντικό πρόσωπο στο μοντερνισμό. Ουσιαστικά αντιπροσωπεύει μια περίοδο της ιστορίας της τέχνης αρκετά σημαντική στους μοντέρνους καλλιτέχνες και φυσικά την επαρχή του μοντερνισμού. Δηλαδή έχουμε την πρώτη γενιά των δημιουργών που από το τίποτα, ας το πούμε, δηλαδή την ακαδημαϊκή ζωγραφική, μπόρεσαν να δημιουργήσουν και να χαράξουν μια νέα πορεία. Δηλαδή έκαναν τις προτάσεις τους με λίγα λόγια. Και αυτή ήταν η σημαντική, τα ιερά τέρατα, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή τη εποχή. Δηλαδή ο Πικάσο, ο Σαγκάλ, ο Ματίς, ο Μπρακ, όλοι αυτοί και αρκετοί άλλοι που δεν τους έχουμε και τόσο ακουστά, αλλά είναι αρκετά γνωστοί στο εξωτερικό. Είναι αυτοί που εκπροσωπούνται μέσα από τα έργα της συλλογής. Πρόσφατα συγκροτήθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο. Από ποια άτομα αποτελείται και ποιοι είναι οι στόχοι που έχει θέσει Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο ή τέλος πάντων τη δωρεά που έκανε τα αργιά στο κράτος, το μουσείο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους κάποιων φορέων. Δηλαδή είναι καθηγητές από τη μέση εκπαίδευση, φιλολογία όπως λέει ο νόμος, είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, εκπρόσωπο από το Δήμο και από την παλιά την ΤΕΔ, την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Και ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, τέλος πάντων, που τον ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού εκάστοτε. Τώρα κάθε 3 χρόνια περίπου αλλάζουν. Μέχρι τώρα είχαμε μια πορεία από τότε που επανήλθαμε από την περιφέρεια στο Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή στη φυσική έτσι κοιτίδα που ανήκαμε. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα, χάρη και στο Πανεπιστήμιο κυρίως, που από εκεί πέρα είχαμε άτομα τα οποία ήταν σαν πρόεδροι.
Τώρα αυτή τη στιγμή έβαλε η κυρία Υπουργός, έβαλε την κυρία Λίλα Τσάβες, την εθνολόγος, τη γνώση από το περασμένο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι αρκετά αξιόλογος άνθρωπος και θα έλεγα ότι αυτό που μετράει περισσότερο είναι η εμπειρία της και η εκτίμηση που απολαμβάνει από αρκετούς φορείς οι οποίοι δεν είναι σε τοπικό επίπεδο, καταλαβαίνετε, με Υπουργείο Εξωτερικών και ξένες πρεσβείες σε διάφορα. Δηλαδή έχει δουλέψει στην UNESCO, έχει τιμηθεί με το μετάλλιο του Κογκρέσου, το Αναστέρας της Ιταλικής Δημοκρατίας, το μετάλλιο της Λεγιώνας Τιμής. Πράγματα τα οποία βοηθάνε το μουσείο ουσιαστικά εμέσως λόγω των γνωριμιών. Η κυρία Χρονοπούλου, επειδή δραστηριοποιείται περισσότερο στην Αθήνα, όλες αυτές οι επαφές είναι, θα έλεγα, κάτι παραπάνω από πολύτιμες και έχει αποδεχτεί και στην πράξη αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή, αυτό που εμείς τώρα μπορούμε να το έχουμε ακουστά κιόλας, αυτό η πολιτιστική έτσι, διπλωματία, η οποία είναι ένας όρος ο οποίος. Εντάξει, παλιά ήταν οι δημόσιες σχέσεις απλώς, αλλά τώρα είναι τα πράγματα λίγο πιο έτσι, πρέπει να είναι πιο σοβαρά. Σε αυτό που βοήθησε πάρα πολύ σαν μέλος και τώρα σαν πρόεδρος έχουμε κάνει και έναν προγραμματισμό και υπάρχουν ήδη ας πούμε κάποια σχέδια τα οποία δεν είναι και τόσο δύσκολο να... Δηλαδή βλέπω ότι πάνε προς μια υλοποίηση σιγά σιγά. Τι σχέδια είναι αυτό? Πιο πολύ έχει σχέση με την... Αυτό που σας είπα πριν με την προβολή του μουσείου και συνεπώς και του τόπου, ας πούμε, προς τα έξω. Αυτή η εξωστρέφεια δηλαδή περισσότερο. Δηλαδή υπάρχει μια συνεργασία με κάποιες ξένες πρεσβείες, κυρίως με τη γαλλική. Γιατί ουσιαστικά το μουσείο έχει ένα μεγάλο κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν να κερδίσουν και οι Γάλλοι με από την προβολή του μουσείου και φυσικά κοντά σε αυτούς και εμείς. Να λησομπληρώσουμε για κάποια πράγματα. Δηλαδή, είχαμε σχεδιάσει, αλλά εντάξει, γίνανε κάποιες αλλαγές στην Γαλλική Πρεσβεία, ότι θα μπορούσε, ας πούμε, παράλληλα στην έκθεση του Ηράκλειο, να συμμετέχει και ο σύλλογος της Γαλλοφωνίας. Καταλαβαίνετε, κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, που υπάρχει εδώ. Να μπορούσαν να διοργανώσουν κάποιες εκδηλώσεις που θα έχουν σχέση με την γαλλική κουλτούρα. Αυτό σε συνδυασμό με την έκθεση που κρατάει ένα μήνα. Και κάποιες εκδηλώσεις είναι πολλαπλασιαστή σε αυτήν τη αποτελεσματικότητα μιας προβολής. Θα βρεθεί περισσότερος κόσμος που ενδιαφέρεται γι' αυτό ή για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να παραμείνει σε ένα επίπεδο συνεργασίας μονάχα με τους Γάλλους και εδώ στην Ελλάδα. Σκοπεύουμε κάποια στιγμή και με το Υπουργείο Εξωτερικών, που υπάρχουν κάποιες επαφές από την πλευρά της κυρίας Τσάβες, να προχωρήσει και για πιο έξω. Πριν μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο, κυρία Χρονοπούλου, δεν είχαν γίνει προσπάθειες προβολής στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, δείτε, ένα μεγάλο πρόβλημα που εντάξει, φαντάζομαι ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, αυτή είναι η δική μου τέλος πάντων, είναι ότι δεν είμαστε και τόσο οργανωμένοι σε επίπεδο τοπικών αρχών. Δηλαδή, τόσο η περιφέρεια όσο και ο Δήμος, αν το συγκρίνεται με κάποιες άλλες τέλος πάντων πόλεις αντίστοιχες. Οι μεγαλύτερες βέβαια, κάνουν μικρά βήματα μεν, αλλά τα οποία χτίζουν μια κατάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια από προσωπική εμπειρία. Δεν υπάρχει μια οργανωμένη πολιτική προβολής που να μην εξαντλείται, ας πούμε, σε ένα, το επόμενο τρίμηνο ή τέλος πάντων την επόμενη θητεία, ας πούμε, των εκλεγμένων. Και αυτό το πληρώνουμε όλοι όσον αφορά την προβολή, ας πούμε, του νησιού. Και αν θέλετε και τον τουρισμό, ας πούμε, ή τους επισκέπτες που έρχονται. Θα μπορούσαν κάποια πράγματα να καθιερωθούν, αλλά θα έπρεπε να οργανωθούν καλύτερα. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ αξιόλογες προσπάθειες. Τι να πω, τον κύριο Τερδεφιλίδη, ας πούμε, ικανότατος, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το ξέρετε, άλλωστε, φαίνεται. Ο κύριος Ζούρας, ας πούμε, στο Μουσείο Πολιτιωμένο, αλλά είναι ο καθένας μόνος του ουσιαστικά. Όσο και να προσπαθούμε. Αν δεν υπάρχει, όχι ο συντονισμός με την έννοια ότι μόνο τη οργάνωση. Αλλά και η βοήθεια ουσιαστική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το μουσείο αντιμετωπίζει κάποια θέματα και όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως με το προσωπικό ουσιαστικά. Δεν έχω δει, ας πούμε, κάποια ουσιαστική βοήθεια τόσο από την περιφέρεια όσο και από το Δήμο. Εσείς έχετε σπρώξει το συγκεκριμένο θέμα, έχετε κάνει οκλήσεις? Μα κοίταξε. Έτσι κι αλλιώς, εκ των πραγμάτων υπάρχουν εκπρόσωποι του Δήμου, όπως τουλάχιστον λέει ο νόμος, μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, ας πούμε, έχουμε τον κύριο Ζαφυρίου,
ο οποίος εντάξει είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρυθεί, βλέπω ότι κάνει κάποιες προσπάθειες, έχει κάποιες σκέψεις, κάποιες ιδέες, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και εκεί πάλι σε κάποιον πολιτικό πρόσωπο να κάνει κάτι. Θα πρέπει η πολιτική γενικότερα του Δήμου ή της Περιφέρειας να μπορεί να καλύψει αυτά που θα ζητήσει ο κ. Ζαφυρίου, όσο καλή θέληση και να έχει ενώ. Δηλαδή, εντάξει, από μόνος του τι θα κάνει. Το περασμένο Διοικητικό Συμβούλιο είχαμε την κυρία Αλεξανδρή αντιπρόεδρο, η οποία ήταν πολύτιμη τουλάχιστον σε πρακτικό επίπεδο και σε συνεργασία. Αλλά εντάξει, από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να κάνει κάτι πέρα από τα καθήκοντά της. Συζητάμε για κάτι γενικότερο. Συζητάμε ότι όλοι οι φορείς θα πρέπει να μπορέσουν να ομονοήσουν και να έχουν ένα κοινό στόχο. Πράγμα το οποίο δεν το έχω δει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Στην περιφέρεια ήμασταν 10 χρόνια στην υποπτία της περιφέρειας. Ήταν από τα χειρότερα και τα πιο καταστροφικά χρόνια που είχε ποτέ το μουσείο. Δεν ενδιαφερόταν καθόλου, ας πούμε, κάπου. Το διάστημα το 97 με το 2010. Υπάρχουν κάποια μουσεία που έχουν πετύχει την εξωστρέφεια χωρίς να χρειάζονται δυνάμεις ή υποστήριξη Δήμου ή περιφέρειας. Δηλαδή, κάνουν δικά τους βήματα. Εσείς έχετε εξετάσει αν υπάρχουν εσωτερικές παθογένειες? Αυτή τη στιγμή δεν έχω μόνιμο προσωπικό. Κανένα. Και τα παιδιά εδώ πέρα που είναι δύο συμβασιούχοι μέσω ΑΣΕΠ, τελειώνει η σύμβασή τους τώρα. Από εκεί και πέρα δεν μπορείτε να συγκρίνετε με ένα ιδιωτικό ή χρηματοδοτούμενο μουσείο το αν κάνει κάποιες εκθέσεις. Και να σας πω και κάτι, αυτό που είπατε πριν. Ποια είναι η εξωστρέφεια? Αν έχεις τα περιθώρια να συμμετέχεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα, που αυτό σημαίνει ότι έχεις προσωπικό. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το κατανοήσετε πρώτα, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Εάν έχεις κάποιο προσωπικό ή έχεις κάποιο φορέα, όπως το Δήμο ή την Περιφέρεια σε τοπικό επίπεδο, έτσι, ή τη Γενική Γραμματεία, που έχει το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας, ας πούμε, μπορείς να κάνεις προγραμματική σύμβαση, κατά κάποιο τρόπο να σε υιοθετήσει μια άλλη υπηρεσία οικονομική, ώστε να μπορέσεις να έχεις κάποια πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αν λοιπόν έχεις τα απαραίτητα αυτά, δηλαδή έχεις αυτά την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ας πούμε, μπορείς να πάρεις μελέτες. Αν αυτά τα μουσεία που λέτε είναι πια για δημόσια, ας το πούμε. Καταρχήν λέμε για δημόσιο, έτσι. Για ιδιωτικό δεν μπορούμε τώρα. Είναι σαν να λέμε το νοσοκομείο εδώ πέρα με το Νάσιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, ας πούμε τι, για το. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Το Φυσικής Ιστορίας. Μπράβο. Πόσο προσωπικό λοιπόν. Πόσο προσωπικό έχει? Εσείς τι προσωπικό έρχεται και τι κενά? Τίποτα. Έχετε. Τίποτα δεν έχουμε προσωπικό. Ούτε γραμματική υποστήριξη, ούτε τεχνική υπηρεσία, ούτε λογιστική υπηρεσία και όπως σας είπα και ούτε φύλακες. Πόσες είναι οι οργανικές θέσεις? Οι οργανικές θέσεις είναι 7-8 οργανικές θέσεις. Καμία δεν είναι καλυμμένη, εκτός από τη δική μας. Πόσα χρόνια δεν είναι καλυμμένες? Από τότε που έφυγαν οι τελευταίοι φύλακες, δηλαδή από το 2014 ήταν 3 άτομα, το 2016 2, το 2017 1 και πέρυσι έφυγε ο τελευταίος. Τόσα χρόνια το Διοικητικό στο Συμβούλιο δεν πρέπει να πει. Έχει κάνει κάθε χρόνο, στέλνουμε πολλές φορές στο Υπουργείο για προσλήψεις, για αιτήματα, για διάφορα και έτσι δεν γίνεται, δεν καλύπτεται τίποτα. Όσο είχαμε μέχρι πέρυσι που είχαμε ένα μόνιμο υπάλληλο, ήταν η απαγόρευση προσλήψεων, ήταν αυτό που έλεγε ότι φεύγουν 5, έρχεται ένα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ 5 για να έχουμε τον ένα. Δεν εγκρινόταν αυτές οι προσλήψεις ως απαραίτητες. Αυτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από το να εγκρίνει, που σαφώς το εγκρίνουν, το αίτημα ή να προκηρύξουμε δύο θέσεις που και αυτές θέλουν έγκριση, αλλά δεν είναι δύσκολο για οχτάμηνο. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά πάλι οχτάμηνο είναι. Και αυτό πάλι είναι ανάλογα και με τον προπολογισμό, είναι πολλά πράγματα. Κυρίως αυτό που δουλεύει, αυτό που λέτε, ας πούμε, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπως και τα άλλα τα μουσεία, μέσα από τις τεχνικές υπηρεσίες ή τις δικές τους, ή του Δήμου ή της Περιφέρειας, μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που τους δίνει τα περιθώρια να προσλάβουν άτομα. Καταλάβατε, το ένα φέρνει δεν είναι το άλλο. Εάν δεν έχεις τεχνική υπηρεσία να σου κάνει το πρόγραμμα, δεν έχεις το πρόγραμμα ώστε να μπορέσεις να προσλάβεις 2-3 άτομα για όσο διαρκεί το πρόγραμμα. Ότι εσείς αυτό που ζητάτε από την πολιτεία είναι να στελεχωθεί το μουσείο. Σαφώς, ναι, αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητάμε για το ελάχιστο και το μίνιμουμ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τώρα έτσι που. Αυτά που κάνουμε είναι προβολικά περισσότερα από αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό καταρχήν νομίζω ότι είναι οθονομοφανές. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο τέτοιο μουσείο, ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο. Ακόμη και το Μουσείο Θεοφύλου
δίπλα μας στο Δημοτικό, είναι σε καλύτερη κατάσταση διοικητική, συζητάμε, έτσι. Και παρόλο που δεν κάνει και τίποτα παραπάνω εκτός από το να δέχεται επισκέψεις, γιατί αν σκεφτείτε, το τεχνικό μέρος το έχει αναλάβει ο Δήμος. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο φύλακας είναι εκεί για τους επισκέπτες, τα εισιτήρια, το πολιτήριο. Τα τεχνικά όλα που αφορούν τις αίθουσες τα έχει ο Δήμος. Αν γίνει δηλαδή κάποια ανάγκη προκύψει για τον ηλεκτρολόγο, θα έρθει ο ηλεκτρολόγος του Δήμου. Οι καθαρίστες θα βρουν καθαρίστες του Δήμου. Οτιδήποτε άλλο η μισθοδοσία δεν τη βγάλει κανένας λογιστής του Μουσού Ιθοφύλου, θα βγει από το Δήμο. Αυτά όλα εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια. Δηλαδή εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, γιατί είμαστε νομικό πρόσωπο του Μουσείου Δικαίου. Κάποιος που θέλει να επισκεφτεί το μουσείο μπορεί να το επισκεφτεί, δεν μπορεί επειδή δεν έχει και προσωπικό. Εκτός από την μέρα της εβδομάδας που τα μουσεία είναι κλειστά, Δευτέρα, Τρίτη, ανάλογα με το τι επιλέγει κάθε μουσείο, είμαστε ανοιχτά όλες τις άλλες μέρες. Κανονικά, όπως, απλώς δεν μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, απογευματινή βάρδια. Με ένα άτομο προσωπικό, ένα φύλακα πέρυσι, ξέρω εγώ, δύο οκταμηνίτες, μπορούμε να καλύψουμε αυτό το οκτάωρο. Φαντάζομαι, ελπίζω τουλάχιστον μέχρι τελευταία στιγμή θα το παλεύουμε. Ξενάγηση στο χώρο κάνει ο φύλακας. Ξενάγηση δεν γίνεται σε κανένα μουσείο. Έχουμε κάποια βίντεο τα οποία βάζουν τον επισκέπτη έτσι μέσα στο πνεύμα της συλλογής. Από εκεί και πέρα, αν έρθει κάποιο σχολείο και αν εγώ είμαι εύκαιρος τέλος πάντων ή αν ο φύλακας εκείνη τη στιγμή λέει κάποιες πληροφορίες, ας πούμε, εντάξει, δεν θεωρείται αυτή η ξενάγηση, αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχουν δηλαδή σε αυτά τα πράγματα, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που όταν είναι ένα οργανωμένο γκρουπ φέρνει τον ξεναγό μαζί του, στα άλλα δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερα κάτι.